Μια γιορτή για την ημέρα περιβάλλοντος διοργανώθηκε την Πέμπτη με μεγάλη επιτυχία στο νησί. Δεκάδες μαθητές πολλών διαφορετικών σχολείων συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις που διοργανώθηκαν με γνώμονα το σεβασμό και την αγάπη στο περιβάλλον. Το κεντρικό μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος έστειλαν από το νησί της Παμβότιδας ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, η Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο Φορέας Διαχείρισης, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων της πόλης. Παράλληλα, τονίστηκε και η σημασία που έχει ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει πως η ενημέρωση πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 8ο Δημοτικό, το 16ο Δημοτικό και το 26ο Δημοτικό Σχολείο συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικές ενημερωτικές περιβαλλοντικές δράσεις στο νησάκι των Ιωαννίνων, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δράσεις. Με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων πήρε μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει στο νησί κάποιες διαδραστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την εκπαίδευση, με τη Διεύθυνση Πρασίνων του Δήμου Ιωαννιτών, με το ΚΔΑΠ Ρόδα και με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης. Μπορούμε να τα πούμε και με διαφορετική σειρά, η σειρά είναι τυχαία. Καταρχήν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς οι οποίοι πραγματικά αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια της ΔΕΙΑΗ και μάλιστα μια προσπάθεια η οποία χτυπάει κατευθείαν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που είναι οι μαθητές. Το έχουμε πει επανειλημμένως ότι η ευαισθητοποίηση της σημερινής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος ξεκινάει από το σχολείο. Ο μαθητής είναι ένας πολύ ευαίσθητος δέκτης και είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει μια καινούργια αντίληψη στην κοινωνία και μάλιστα θα την επιβάλλει και στους γονείς. Η δικιά μας γενιά έχει κάνει πολλά λάθη σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του νερού, μια και μιλάμε συγκεκριμένα για μια πρωτοβουλία της ΔΕΙΑΗ, η οποία έχει κυρίως σχέση με το νερό. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε μαθήματα από τη νέα γενιά και να διορθωθούμε κι εμείς. Οι δράσεις, από ό,τι είδατε, είναι κυρίως με θέμα το νερό και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα, πολύ έξυπνα, πολύ διαδραστικά. Εγώ, να μην πω τίποτα περισσότερο, να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους αυτούς τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, να ευχαριστήσω τα παιδιά και πραγματικά μερικές φορές σωπαίνουμε και πρέπει να σωπαίνουμε μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά θα μας δείξουν το δρόμο. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Μάκης Χρυσοστόμου, επεσήμανε ότι η επιχείρηση με δράση σαν και αυτή που έγινε στο νησί δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, η μέρημνα της ΔΕΙΑΗ για τη συντήρηση και αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι συνεχής. Οι παρεμβάσεις αδιάκοπες τόσο για να προβλεφθούν προβλήματα, όσο και για να βαθμιστούν οι υπηρεσίες. Προγραμματίζονται, όπως είπε, και υλοποιούνται έργα με τα οποία ολοκληρώνεται η αποχέτευση στον παλιό Δήμο Ιωαννιτών και επιλύει τουριστικά το πρόβλημα των αντιλοστασίων, λιμάτων και των υπερχιλήσεων. Παράλληλα, έχει πετύχει χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης 19 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή του δικτύου στα Καρδαμίτσια και στο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στη λεκάνη της Λαγκάτσας από την Παιδινή μέχρι το βιολογικό καθαρισμό. Τέλος, μέσω της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει, υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της περιοχής. Πρόκειται για την αποκατάσταση της χωματερής στη Δουρούτη. Με την αποκατάσταση έγιναν έργα διαμόρφωσης, στεγανοποίησης, συγκέντρωσης του βιοαερίου και των στραγγισμάτων. Η τελική επιφάνεια διαμορφώθηκε πλήρως και φυτεύτηκε κατάλληλα, ενώ έγινε και περιμετρική δενδροφύτευση. Η ΔΕΙΑΗ, εκτός ότι είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης στην περιοχή μας, δίνει και το κοινωνικό πρόσωπο στο περιβάλλον. Η ΔΕΙΑΗ, ξέρετε, ότι έχει τελειώσει τα έργα αποχέτευσης που είναι σχεδόν γύρω από τη λίμνη, το κομμάτι που είναι μέσα στην πόλη, άρα είναι μια μεγάλη παρέμβαση για το κομμάτι του περιβάλλον. Σήμερα έμπρακτα η ΔΕΙΑΗ μαζί με τα σχολεία της πόλης και με άλλες εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει δείχνουμε το κοινωνικό πρόσωπο προς το περιβάλλον. Από την πλευρά του, το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών τρέχει από αυτό το διάστημα το πρόγραμμα Χρωματίζω την πόλη με φυτεύσεις δέντρων και φυτών σε διάφορα σημεία. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου, με δηλώσεις της, σημείωσε πως οι δράσεις ευαισθητοποίησης έχουν στόχο να καλλιεργηθεί ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ έδωσε δημόσια συγχαρητήρια στα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση, αλλά και στο ΓΑΜΑ 1 τμήμα του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, το οποίο κέρδισε το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ανακύκλωσης. Μια ημέρα περιβάλλοντος οργανώσαμε δράσεις ευαισθητοποίησης για παιδιά δημοτικών σχολείων της πόλης μας, με στόχο να καλλιεργήσουμε το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του πλανήτη μας. Θέλω, δράτοντας αυτή την ευκαιρία, να δώσω συγχαρητήρια στο ΓΑΜΑ 1 του 10ου Γυμνασίου, το οποίο πήρε το πρώτο έπαθλο ανακύκλωσης πανελλήνια, και να πω ότι είναι μια άριστη πρακτική, η οποία θα μπορούσαν να τιμημηθούν πάρα πολλά παιδιά αυτής της πόλης.
Η πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΗ, Πόπη Τσιφακάκη, μίλησε για ένα στοίχημα που είχαν βάλει εδώ και χρόνια και η επιχείρηση κατάφερε τελικά να το κάνει πραγματικότητα με τη διοργάνωση της συγκεκριμένης δράσης με επίκεντρο τα παιδιά και το νησί. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος κ. Μασαλάς, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Γκέκας ευχαρίστησε τους φορείς που επέλεξαν το νησί προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις και ευχήθηκε να υπάρξουν και άλλες ανάλογες στο μέλλον. Σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί πραγματικά η καρδιά της ΔΕΙΑΗ χτυπάει στο νησί. Ήταν ένα, αν θέλετε, μικρό στοίχημα που είχαμε βάλει την τελευταία διετία. Να προσπαθήσουμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με αυτό το νησί που είναι τόσο σημαντικό και από το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του νερού. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να τους δώσουμε, να φυτέψουμε κάποια μικρά σποράκια όπως λέω εγώ, για το νερό, για το τι είναι το νερό, για τις μορφές που έχει, που αλλάζει και τελικά για το πόσο σημαντικό είναι τόσο για μας όσο και για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Μαζί με τα παιδιά από τα δημοτικά σχολεία, τα οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους δασκάλους που είναι μαζί σε μια εκδήλωση για το περιβάλλον. ΔΕΙΑΗ και περιβάλλον είναι ένα. Είναι μια επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά με το περιβάλλον, με το νερό και με την αποχέτευση. Ευχαριστούμε ξανά για μια ακόμη φορά τα παιδιά, τον ΚΔΑΠ για τη συμμετοχή του και για τις δράσεις που ανέπτυξε στο νησί, που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Σαν δημοτικός σύμβουλος, εκλεγμένος από το νησί, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς που συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί αυτή η πάρα πολύ όμορφη εικόνα για την ημέρα του περιβάλλοντος και εύχομαι να επαναλαμβάνονται τακτικά αυτές οι δράσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και γιατί έτσι μας τονώνουν το ηθικό εν όψη της κρίσης και περνάμε καλά στις γενικές δομές.